Όταν η παιδεία λοιπόν οδηγείται εδώ και μας περνάει η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο και πρώτη είδη στα γερμανικά κανάλια έχουν την αποτυχία των νέων μαθητών να κατανοήσουν κείμενο. Ακούστε λίγο, δεν μιλάμε τώρα για μαθηματικά και πράξεις. Δεν κατανοούν το κείμενο οι Γερμανοί μαθητές, το ίδιο και οι Έλληνες. Όταν δεν κατανοείς ένα κείμενο, πόσο εύκολο είσαι θύμα των 2.300 τρόλ της Νέας Δημοκρατίας που σιτίζονται από το Μέγαρο Μαξίμου με λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού για να σου διαστρέφουν την είδηση και να σου λένε φταίει η διεθνής κρίση για την ακολουθία. Πόσα είπατε ότι είναι και 2.300 άτομα. Η προσλήψη των μετακλητών υπαλλήλων είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Όλοι οι μετακλητοί 2.300 υπάλληλοι είναι γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. 2.300 άτομα υπάρχουν γύρω από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο διορισμένα από το 19 που κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βρίζουν εσένα, εμένα, τον καλό συνάδελφό σα και απευθύνονται εκεί που σα λέω. Σε αυτού που δεν κατανοούν ένα κείμενο. Ή θα κάνετε κάποια σχετική ερώτηση. Για να καταλάβετε. Έχω κάνει ερώτηση στη Βουλή. Ζητάω ακριβώς τη λίστα. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν απαντάει όταν ζορίζεται. Ναι. Αποφεύγει τις απαντήσεις. Είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας. 2.300 άνθρωποι, 500 να παίρναμε, παιδιά που έχουν κάνει τα πια κάτι διδακτορικά, και να κάνουμε μια μικρή βιομηχανία και τεχνολογίας για drones, για οπλικά συστήματα και για άλλα πράγματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Mm-hmm. Καταρχάς, οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού είναι 420. Όταν ο Ομπάμα έχει 440. Οι σύμβουλοι του Έλληνα Πρωθυπουργού το κατήγγειλαν στη Βουλή. Είναι 420. Συζητίζονται από τον Πρωθυπουργό. Και ο Ομπάμα έχει 440. Είναι πλανητάρχης ο Πρωθυπουργός. Τι θα κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Είναι πλανητάρχης. Είναι μεγάλος ηγέτης. Είναι ο Μωυσής. Είναι το Τσιτάχ που λέγαμε για το παρελθόν. Είναι ο τεράστιος ηγέτης. Αλλά πρέπει να του πούμε και ένα μπράβο. Πέτυχε το ακατόρθωτο. Έχει κάνει τη Βουλή τσίρκο.